Στροφή 180 μοιρών από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την πρόθεσή του να μην κυβερνήσει αλλά ούτε και να επιβάλλει νέα κατοχή στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. We don't seek to govern Gaza, we don't seek to occupy it, but we seek to give it and us a better future in the entire Middle East. Ο Νετανιάχου επέμεινε ωστόσο στο ότι θα χρειαστεί νέα αξιόπιστη δύναμη στον Παλαιστινιακό θύλακα, αφού όμως πρώτα τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς. I've set goals. I didn't set a timetable because, you know, it can take more time. I wish it'll take little time. But we're proceeding step by step, reducing our casualties in the process, trying to reduce and minimize civilian casualties and maximize the casualties of the Hamas terrorists. Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει προθυμία να αναλάβει τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας έπειτα από την πτώση της Χαμάς. Σύμφωνα με τους New York Times, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής θα δεχόταν να αναλάβει την εξουσία μόνο αν η κυβέρνηση Biden δεσμευτεί να προωθήσει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Biden δηλώνει ότι έχει ζητήσει τρίμερη πάυση στη Γάζα, αλλά και μία πάυση μεγαλύτερη από αυτήν, ούτως ώστε να ελευθερωθούν οι όμηροι οι οποίοι κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε επίσης πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για χειρία στη λωρίδα της Γάζας. Χωρίς να προβεί σε σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νετανιάχου, για άλλη μια φορά ο Ερντογάν προειδοποίησε ωστόσο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η πορεία του προδιαγράφεται μελανή. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει το ρίσκο της διαμεσολάβησης για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς, αν όμως κάνει το ίδιο και το Ισραήλ. Το σήμερα του Νετανιάχου είναι καλύτερο από το αύριο. Επί του παρόντος, το 60 με 70% του Ισραηλινού λαού είναι εναντίον του Νετανιάχου. Όσον αφορά το θέμα των ομήρων, η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει ομήρους στους αμάχους. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι η απελευθέρωση των Παλαιστινίων από τα χέρια του Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας το Σαββατοκύριακο στο Ριάντ, υποστηρίζοντας ότι θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις εκεί για τη Γάζα. Πολλά πράγματα θα τεχθούν σε αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό αποδίδω μεγάλη σημασία στη συνάντηση στο Ριάντ. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί θα είναι πολύ σημαντικές για τη συνέχιση της διαδικασίας. Τη στήριξή τους στους Παλαιστίνιους εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Τούρκος πρόεδρος. Η Τουρκία έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να δεχτεί στα νοσοκομεία της για νοσηλεία τους τραυματισμένους Παλαιστίνιους και τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις από τη Γάζα. Συνάντηση με τον πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία έχει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκεί όπου συζήτησαμε μεταξύ άλλων και για τη Μέση Ανατολή. Συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την Χαμάς και τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την ανάγκη της κατά το δυνατόν γρηγορότερης εξομάλυνσης.